Που πέρασαν στις τελετές, όμως και έγινε. Μόλις πήγαν να καταθέσουν το στεφάνι αφού είπαν ότι έληξε η τελετή, πεταχτήκαν κάποιοι εκεί να μου πείσουν τον δρόμο και άρχισαν και φωνάζανε «Εάμ, ελάς, με λιγαλάς». Τώρα τι δουλειά έχει το «Εάμ, ελάς, με λιγαλάς» με τη γενοκτονία των ποντίων, τα συμπεράσματα θα βγάλει ο κόσμος. Σήμερα εδώ στην Πάτρα υπάρχει και ένα όπως λέγεται αντιφασιστικό στρατηγικό Πατέρα Γεωργίου. Εμείς εδώ στην Πάτρα, επειδή έχουμε ένα αγώνα παραδοσιακό, ένα πόλι κάτω πόλι, μα θυμίζει αυτό το πράγμα. Δηλαδή με πολλή ένταση κάτω, εδώ βέβαια η κοινοποιητική σα λόγω τη συγκέντρωση με τον κύριο Παπά, πώς σχολιάζετε αυτό το θέμα. Εντάξει, είναι συνήθι φαινόμενο όπου κάνει συγκέντρωση η Χρυσή Αυγή, κάποια παρτάλια να κάνουν αντισυγκεντρώσει γιατί νομίζουν ότι θα φοβηθούμε. Εμείς δεν πρόκειται να φοβηθούμε, δεν φοβηθήκαμε τότε που ήμασταν πιο λίγοι. Τώρα πόσο άλλο τώρα. Πλέον το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω, να το βάλουν καλά στο κεφάλι τους. Η Χρυσή Αυγή είναι το αύριο και αυτή είναι το χθες που δεν θα θέλει κανένας να τους θυμάται. Και ένα σχόλιο για τη δημοσκοπήση και τις ελευθερίες που θα δημοσιότητας στη δημοσιότητα. Είσαι τρίτο κόμμα με ένα ποσοστό το οποίο βέβαια λέτε ότι δεν είναι αυτό που βγάζει στον αέρα. Εγώ πιστεύω το ποσοστό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αυτό αντιλαμβάνομαι από την επαφή που έχω έξω με τον κόσμο. Λοιπόν, κοντός ψαλμός, αλληλούια. Θα δούμε.